απειλές για ακόμα μια φορά εξαπέλυσε προς την Ελλάδα ο Ακάρ. «Φτάνουμε στο Καστελόριζο κολυμπώντας», είπε κατά την επίσκεψή του στην Στρατική Ακαδημία της Τουρκίας. Μεταξύ άλλων, ο Ακάρ είπε: «Σε απόσταση 1950 μέτρων βρίσκεται το Καστελόριζο. Ένας σπουδαστής της Στρατικής Ακαδημίας μπορεί να φτάσει εκεί κολυμπώντας. Σε εμάς η κανονική κολύμβηση είναι 2.000 μέτρα στην Ακαδημία. Μιλάμε για ένα νησί 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Για το νησί αυτό οι Έλληνες διεκδικούν θαλάσσια περιοχή ευθύνης 40.000 τετραγωνικών μέτρων και όταν λέμε όχι σε αυτό μας χαρακτηρίζουν ως επεκτακτικούς. Περιμένουμε να καταλάβουν πως με τέτοιες ενέργειες και τέτοια ρητορική δεν θα φτάσουν πουθενά», είπε ο Ακάρ. Προφανώς ο Ακάρ ίσως δεν έχει πληροφορηθεί ακόμα ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να κάνουν βήμα εμπρός στη Συρία, ενώ οι όποιες κατακτήσεις τους ήταν σε συμφωνία με τους τζιχαντιστές, αφού πρώτα οι τζιχαντιστές αποχωρούσαν από την περιοχή. «Το πρόβλημα είναι εάν η παροιμία «σκύλος που γαυγίζει δεν δαγκώνει» αποδειχτεί αληθινή, είτε σύντομα η γενιά μας θα ζήσει μία σύραξη είτε λίγων ημερών, είτε γενικευμένου πολέμου. Πάντως, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται έτοιμη για όλα, σε αντίθεση με το 1974, όπου η Χούντα, αντί για σφαίρες, είχε βότσαλα στα κυβότια πυρομαχικών στις μονάδες του Εύρου». Εάν σας άρεσε το βίντεο και η πληροφορία σου, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε επίσης να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για όλα μας τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.